Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς σχολιάζουν στην Ομόνοια και θα πάμε σε έναν πρώην πρόεδρο της Ομόνοιας, την απόδοση κυρίως της ομάδος και την απόδοση στα τελευταία παιχνίδια πιο συγκεκριμένα. Θα πάμε σε έναν παλιό καλό μας φίλο, Πανίκο. Δεν θα πούμε χρόνια πόσα πίσω τον ξέρουμε, γιατί θα προδοθούμε και με ηλικίες. Πρόσφατα. Ναι, πρόσφατα, τώρα, πριν από λίγα χρόνια. Λόρι Κυριάκου, γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε καλησπέρα. Στην εκπομπή. Καλησπέρα, Πανίκη. Τι έγινε, όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγεία μας. Μπράβο, γιατρέ, μπράβο. Λοιπόν, να ασχοληθούμε λίγο με την απόδοση της Ομόνοιας στα τελευταία παιχνίδια. Τι είναι αυτό που τελικά δεν επιτρέπει στην Ομόνοια στα τελευταία παιχνίδια, κύριε Κυριάκου, να κερδίσει? Αν εξαιρέσετε δηλαδή κάποιος στο παιχνίδι με την Καρνιώτισσα που ήταν μια άνετη νίκη με 6-2, έχει χάσει από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, έχει χάσει βαθμούς χθες από την Ομόνοια 29 Μαΐου, έχασε από τον Άρη. Αυτό, εντάξει, okay, ήταν ένα ντέρμπι. Τι έχει αλλάξει στην Ομόνοια από αυτήν που θαυμάσαμε το καλοκαίρι, που έκανε αυτές τις πολύ μεγάλες εμφανίσεις? Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, Πανίκο, αυτού που άνοιξε. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κάποιος, ειδικά εγώ που δεν είμαι ειδικός, το τι φταίει και η Ομόνοια δεν μπορεί να παρουσιάσει εκείνον το πρόσωπο, όπως είπες, που παρουσίασε στην Ευρώπη όταν ξεκινήσαμε. Το ξεκίνημα στην Ευρώπη ήταν εντυπωσιακό. Όλος ο κόσμος μιλούσε για την Ομόνοια, το πόσο καλή ήταν, τι ωραίο ποδόσφαιρο έπαιζε, πόσα τέρματα είχε βάλει και είχε και μια πολύ καλή άμυνα. Βλέποντας στο πρωτάθλημα, δυστυχώς δεν έχουμε εκείνη την ομάδα που είδαμε το καλοκαίρι. Εάν δούμε καταρχήν τα στατιστικά που υπάρχουν, πρώτα-πρώτα σε 9 παιχνίδια δεχθήκαμε 3 ήττες και μια ανισοπαλία την χθεσινή. Πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε και μάλιστα από ομάδες που υπολογίζαμε ότι θα κερδίσουμε. Είχαμε τις 5 νίκες και μπορώ να πω ότι 2 από αυτές τις νίκες, τόσο με τον Εθνικό όσο και με την ΑΕΚ, τις πήραμε γιατί είχαμε τύχη, γιατί δεν μπόρεσε ο αντίπαλος να σκοράρει ενώ είχε τις ευκαιρίες. Βλέπουμε μια Ομόνοια να βρίσκεται στην 6η θέση. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες, εκτός από την Πάφο που είναι μπροστά αρκετά. Έχουμε και είναι κάτι το οποίο ο προπονητής μας, το τεχνικό μας την πρέπει να το προσέξει. Αυτή τη στιγμή από την εξάδα που βρισκόμαστε έχουμε τη χειρότερη άμυνα. Που αυτό δείχνει ότι... Έχει 9 τέρματα αν θυμάμαι καλά η Ομόνοια. 10. 10 τέρματα. 10. 10 σε 9 αγώνες, ναι, ναι, σωστά. 9 αγώνες, 10 τέρματα. Και όπως έχω πει, από τις 6 ομάδες που είμαστε εκεί έχουμε τη χειρότερη άμυνα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξει, πρέπει να το ψάξει το προπονητικό team. Βεβαίως είναι πολλά που πρέπει να ψάξει, να βρει η ερώτηση που έκαμες. Γιατί μπορεί η ομάδα να δείξει το πρόσωπο που έδειξε στην αρχή της σεζόν? Θεωρώ ότι υλικό υπάρχει πάρα πολύ καλό. Έχουν γίνει πολύ καλές μεταγραφές φέτος, οι οποίες... περιμέναμε ότι θα δώσουν πολύ περισσότερα. Όμως, ναι, μπορεί να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 9 βαθμούς πίσω από την Πάφο, όμως έχουμε, πιστεύω, την δυνατότητα, διότι υπάρχει αυτό το υλικό, στην πορεία να δείξουμε εκείνο το πρόσωπο του καλοκαιριού και να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος. Κύριε Κυριάκου, θα κάνω την ίδια ερώτηση όπως έκανα και νωρίτερα στον Βάσο, τον Ηλιάδη. Το ΑΠΟΕΛ έχει χάσει 10 βαθμούς. Η Ομόνοια έχει χάσει 11 βαθμούς. Αυτοί οι βαθμοί σε αυτό το στάδιο του πρωταθλήματος φαντάζουν υπερβολικοί που έχουν χαθεί από τους δύο αιώνιους? Εάν ήταν ένα πρωτάθλημα των προηγούμενων χρόνων, ναι. Το φετινό πρωτάθλημα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πρώτη κατηγορία είναι οι ομάδες οι οποίες μπορούν να αντικρίσουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια, μπορούν να κυνηγήσουν και να πάρουν το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Άρα ναι, όλες οι ομάδες θα χάσουν βαθμούς. Είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια, υπάρχει πάρα πολλής δρόμος, έχουμε να καλύψουμε αρκετά παιχνίδια. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό για την Ομόνοια δεν είναι τόσο οι βαθμοί που χάσαμε,
όσον το τι πρέπει να κερδίσουμε από εδώ και μπρος. Μάλιστα. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι Πάφος σε σχέση... Τώρα δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια αν είχαμε αντίστοιχη πορεία από κάποια ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα που δεν χάνει βαθμούς. Ναι, η Πάφος έχει δείξει... Βάζοντας πίεση σε όλους τους υπόλοιπους, με αυτή την έννοια. Η Πάφος, Πανίκο μου, με αφετηρία που μας κέρδισε στο τελικό κυπέλλου πέρσι, διότι αν θυμηθούμε λίγο την πορεία της πέρσι στο πρωτάθλημα, δεν ήταν και η καλύτερη. Φτάνοντας όμως στον τελικό κυπέλλου και δίκαια μας κέρδισε στο ΓΑΣΥΠΗ, από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ναι, άρχισαμε να βλέπουμε μια πολύ διαφορετική Πάφο, με αποτέλεσμα τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα να βλέπουμε το τι παρουσιάζει αυτή η ομάδα. Δεν είναι βεβαίως το πρόβλημα η Πάφος. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Πρέπει να ψάξουμε, όπως εγώ πει, το προπονητικό team. Είναι αγωνιστικό ή ψυχολογικό? Είναι αυτά πάντα στο ποδόσφαιρο πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο. Είναι πακέτο. Όταν μια ομάδα δεν κερδίζει και ειδικά μέσα στην έδρα της, μπροστά στον κόσμο της, χάνει βαθμούς από ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν με διαβάθμιση, οπωσδήποτε και η ψυχολογία δεν είναι και καλύτερη. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στον κόσμο. Υπάρχει απογοήτευση. Άρα, εάν μπορέσει το προπονητικό team, διότι επαναλαμβάνω, υπάρχει πολύ καλό υλικό. Έχουν γίνει πολύ καλές και αρκετές μεταγραφές. Αν μπορέσει το προπονητικό μας team να δώσει ξανά εκείνη την πνοή που έδωσε στα πρώτα παιχνίδια, βεβαίως και δεν φοβόμαστε τίποτα, βεβαίως και μπορούμε να καλύψουμε το έδαφος, βεβαίως και μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Χρειάζεται το φάρμακο, γιατρέ, εσείς που είσαστε και γιατρός, το φάρμακο είναι μια μεγάλη νίκη. Για παράδειγμα τώρα είναι ο αγώνας με τη Γάνδη. Βοήθησε με ποιος παίζει. Είσαι ένα ντέρπι εννοείς. Ναι, με ποιον παίζει, με την Ομόνοια Ραδίκου. Ναι. Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι μια μεγάλη νίκη να έρθει η ηρεμία να ακολουθήσει η διακοπή των εθνικών ομάδων και να ξαναξεκινήσει η ομάδα. Μέχρι να τελειώσει Πανίκο, πρώτος γύρος, έχουμε να αγωνιστούμε με την Αραδίπου. Έχουμε μετά τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια, τρία ντέρπι με Απόλλωναν, Πάφων, στην Πάφων και με Αποέλ. Είναι παιχνίδια τα οποία ναι, θα μπορούν, να, όπως το έχεις πει, να δώσουν τη θεραπεία στην Ομόνοια. Εάν καταφέρει αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και πάρει το απόλυτο, έχει και καλή εμφάνιση και μπορέσει να δώσει και στον κόσμο αυτό που αποζητά, βεβαίως και μπορεί να ανακάψει, βεβαίως και μπορεί να προχωρήσει πολύ καλά. Μάλιστα. Θες κάτι να ρωτήσεις τον γιατρό? Όχι κάτι ιδιαίτερο, είναι η αλήθεια. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριάκου, ευχαριστούμε. Εγώ έχω, με έχει καλύψει με αυτή την έννοια. Και το τραπέζι θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή, λίαν συντόμως. Μπορεί φέτος είναι στο Μόναχο Πανίκο τελικός, πού ξέρεις. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ μου. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.